για όλα αυτά και για την κατάσταση όπως εκείνη την βιώνει. Θα μας μιλήσει η Μαρία Χατζηπαρασίδου, playmaker, περιφερειακή του Δικεφάλου του Βορρά. Μαρία, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα και από εμένα. Πώς βλέπεις την κατάσταση, πώς το βιώνετε όλο αυτό? Ήσασταν πάρα πολύ καιρό χωρίς προπονήσεις και αγώνες. Ξαφνικά έπρεπε να ταξιδέψετε, να παίξετε στην Μάλτα. Ευτυχώς βέβαια, για να τα λέμε όλα, η δυναμικότητα του αντιπάλου δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε να σας προβληματίσει, αλλά φαντάζομαι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για σας. Ναι, σίγουρα, όπως ο κάθε αθλητής και ο κάθε άνθρωπος φυσικά σε τις εποχές που ζούμε και με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τον COVID είναι δύσκολα από την καθημερινότητά μας, και πόσο μάλλον για έναν αθλητή ο οποίος έχει μάθει καθημερινά να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο και να προπονείται για επερχόμενα παιχνίδια, όπως ήταν και για εμάς αυτά τα δύο παιχνίδια με την Καβαλιέρη. Σίγουρα ήταν δύσκολα, αλλά αυτό δεν μας πτώχησε, καθώς ξέραμε ότι είμαστε το φαβορί για αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο καθένας δούλευε από το σπίτι του με ειδικά προγράμματα και ειδικές καταστάσεις, να το πω έτσι, από το σπίτι, για το καλύτερο δυνατό, για να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να πάρουμε την πρόκριση. Αυτά σίγουρα δύσκολα, αλλά ο στόχος ήρθε που ήταν η πρόκριση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα έχετε μπροστά σας την Μπιέλοβαρ, εντελώς διαφορετική κατάσταση, μια ομάδα από την Κροατία, μια μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό handball. Μάλιστα παίζει εκεί στην Ποντράφκα και η Λαμπρινή Τσάκαλου που κάνει πολύ καλή καριέρα εκεί. Φαντάζομαι ότι ίσως έχετε μιλήσει και με τη Λαμπρίνα, έχετε πάρει κάποιες πληροφορίες, γιατί θα είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη. Θα είναι δύο πολύ δύσκολες αναμετρήσεις, έτσι είναι? Ναι, σίγουρα δεν είναι μια κλήρωση όπως ήταν αυτή με την Καβαλιέρη στον πρώτο γύρο, αλλά από ό,τι έχουμε συζητήσει μέσα στην ομάδα και από αυτά που ακούγονται και συζητούνται, σίγουρα δεν ήταν και η πιο δύσκολη αντίπαλος που θα μπορούσαμε να έχουμε από αυτή την κλήρωση. Δεν θα τη λέγαμε και βατή βέβαια, γιατί φυσικά έτσι όπως ανέφερες είναι μια ομάδα και και μια χώρα με πολύ ψηλά, με πολύ ψηλούς ρυθμούς σε θέματα hardball και ικανοτήτων. Αλλά βέβαια εμείς κάνουμε από τη δική μας την πλευρά την προετοιμασία μας έτσι ώστε να δώσουμε το 100% και γιατί όχι να πάρουμε την πρόκριση. Βέβαια, με τη Λαμπρίνα δεν έχουμε μιλήσει προσωπικά. Εγώ, σαν Μαρία, και δεν ξέρω τώρα κάποια αθλήτρια μου αν το έχει κάνει. Αλλά έχω δει που έχει δώσει τα δικά της tips στην ομάδα μας. Και έχουμε καιρό μέχρι τότε. Μπορεί και να επικοινωνήσουμε μαζί για να μας δώσει και άλλα μυστικά που θα είναι λίγο πιο προσωπικά. Πάντως, είχατε αντιμετωπίσει μια άλλη κροατική ομάδα, νομίζω ότι η Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Ναι. Η οποία. Εντάξει, ήταν άλλο επίπεδο από την Μπιέλοβαρ. Σαφέστατα είναι μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα με την Ποντράφκα. Αλλά ήταν, ας πούμε, ένα δείγμα του δυναμικού που έχει η Κροατία, έτσι είναι? Ναι, σίγουρα ήταν, αλλά έτσι όπως ανέφερε και εσύ, ήταν ομάδα η οποία ξέραμε από την αρχή ότι είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Εμείς πήγαμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικές ομάδες. Φυσικά έχουμε και άλλη ψυχολογία σαν ομάδα εμείς το να αντιμετωπίσουμε την ομάδα την τωρινή. Δεν έχεις κάποια πληροφόρηση αν τα παιχνίδια θα γίνουν κανονικά, το ένα στην έδρα του ΠΑΟΚ και 9 του μηνός και το άλλο στην έδρα της? Έχω μια πληροφόρηση που δεν ξέρω αν ισχύει 100%. Ξέρω ότι ένα παιχνίδι θα γίνει μέσα σε εμάς και ένα εκεί. Ωραία, δεν θα έχουμε δηλαδή δύο παιχνίδια σε μια έδρα όπως έγινε με την Καβαλιέρη για παράδειγμα? Από όσο γνωρίζω όχι, θα γίνει ένα και ένα, από όσο γνωρίζω. Εντάξει, αυτό έχει και μια λογική γιατί και οι δύο ομάδες έχουν την πρόκριση και είναι διαφορετική η κατάσταση. Ναι. Επιδημιολογικά τώρα πώς ζεις όλο αυτό, γιατί μένεις και Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι και τα Γανιτσά και είναι και δύο περιοχές, και Θεσσαλονίκη και η Πέλα, που έχουν πληγεί πάρα πολύ από τον COVID. Και είναι και η οικογένειά σου στην Πέλα, πόσο γνωρίζω. Τι συμβαίνει, πώς το ζεις όλο αυτό και ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έχει βελτιωθεί? Παλαιότερα πώς ήτανε?
Λοιπόν, θα σου μιλήσω πιο πολύ. Εγώ φυσικά κατάγομαι από τα γεννητά, απλά με όλη αυτή την κατάσταση και λόγω προπονήσεων, λόγω ευρωπαϊκών, δεν μπόρεσα για σχεδόν 3 μήνες να έρθω στο πατρικό μου, να στο θέσω έτσι. Έλειπα από όλο αυτό. Δόξα τω Θεώ, η οικογένειά μου και γενικά όλοι οι κοντινοί μου άνθρωποι ήταν καλά. Σε γενικά υπήρχε μια κατάσταση που είχε ξεφύγει λίγο, ήταν στα σημεία της Θεσσαλονίκης. Απλά δεν μπορώ να σου δώσω 100% ότι το έχω σαν εικόνα, γιατί δεν το ζούσα όλο αυτό. Και ακόμα και στη Θεσσαλονίκη που ζω, η καθημερινότητά μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή θα βγω από το σπίτι μου το πρωί, θα πάω στην προπόνησή μου και έπειτα θα γυρίσω πάλι στο σπίτι μου, καθώς προσπαθώ να προστατεύσω και εμένα και την ομάδα και όλους τους τριγύρω μου. Και γι' αυτό δεν έχω μια πλήρη εικόνα στο να στο θέσω ότι γνωρίζω 100% τι συμβαίνει έξω. Δεν έχει γίνει κάτι στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον για να ξέρω πώς είναι. Μαρία, εύχομαι στα καλύτερα. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με την Γέλοβαρ. Υγεία πάνω απ' όλα και θα είμαστε σε επαφή. Καλημέρα. Τέλεια, ευχαριστώ. Καλημέρα.